Καλησπέρα! Καλησπέρα, παιδιά! Καλώς ήρθατε σε ένα παγκόσμιο παζλ. Πού βρισκόμαστε σήμερα, πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα? Βρισκόμαστε στο πανέμορφο παραμυθένιο Μπάνσκο. Και σήμερα έχουμε και κοινό, για να κάνουμε λίγο μπασαρία. Για να και τώρα που βλέπω ότι έχουμε πάρα πολύ κοινό, θα ήθελα να πω ότι το Μπάνσκο έχει 9.212 κατοίκους και τουλάχιστον η μισή είναι εδώ. Τουλάχιστον. Μην πούμε τον καλεσμένο μας ακόμα. Δεν θα πούμε ποιος είναι. Θα πούμε απλά ότι είναι ένας από αυτούς τους 900. Πείτε λίγο τους editors να μιλάμε. 212 κατοίκους. Λοιπόν, θέλεις λίγο να ξεκινήσουμε από πιο πριν. Ναι. Να πούμε ότι φύγαμε νωρίς από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. 7 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Και ταξιδεύαμε. Ώρες ατελείωτες. Κοιμόταν εδώ ο κύριος. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Κοιμήθηκε πάρα πολύ. Παιδιά, κοιμήθηκα. Ναι. Όχι. Αγόρια, κοιμήθηκα. Παιδιά, κοιμήθηκε. Ρε πεταμένη. Είσαι μεγάλο στάρ. Και φτάσαμε λοιπόν κάποια στιγμή εδώ στο υπέροχο Μπάνσκο. Λέγεσαι. Το οποίο δεν είναι τόσο χιονισμένο. Δεν είναι τόσο, ε. Όχι τόσο. Καλά, ούτε καλοκαίρι μας κάνει. Μην κοιτάτε εδώ λίγο που έχουμε. Είμαστε δίπλα και στο Τζάκι. Φούντος η Μελίνα, φούντος λίγο. Λοιπόν, επειδή είμαστε παιδική κατασκήνωση, θα σας πω εμείς κανονικά για να είμαστε ειλικρινείς. Όπως ξέρετε, εμείς με το κοινό μας είμαστε ειλικρινείς πάντα. Πάντα. Η εκπομπή ήταν να βγει στο χιόνι. Αλλά είδαμε και δεν είχε χιόνι πολύ εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, πέραμε πάνω. Oh. Α, τώρα πάμε πάνω. Η πιο ψηλή κορφή στο Πάσχο, ξέρετε πώς είναι. Εγώ δεν ξέρω, για να είναι 2.650 μέτρα. Ενθουσιαστήκαμε! Ναι. Ενθουσιαστήκαμε! Είδες πόσο ωραίο είναι το θεατράκι. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο, καλά το πάμε. Συνέχισε να μιλάς, γιατί τα λες πολύ ωραία. Τα λέω πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω, γιατί είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη που ήρθαμε εδώ πέρα επιτέλους. Το λέγαμε, φτάσαμε. Και θέλεις να πούμε λίγο τι θα κάνουμε? Αρχικά να πούμε στο κοινό μας ότι όσο και αν θέλει να μας στείλει μηνύματα, είναι κάπως δύσκολο. Ωστόσο, μπορείτε να στέλνετε εσείς στη σελίδα. Α, να πούμε τις τρόπους επικοινωνίας, μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, το αγαπημένο μας κομμάτι. Αρχικά μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα του Puzzle, το Puzzle Live TV, που είναι το τρίτο στη σειρά. Είναι δημοσιευμένο και στα προφίλ και των δύο. Είναι, Κίρκη. Είναι έτοιμο. Εκεί μπορείτε να πατήσετε, να μας δείτε, να γράψετε, τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Μέλη, να πες το δεύτερο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να μπείτε στο Facebook, στο Σκουρασκάμ, που είναι η σελίδα που έχουμε μέσα από την κατασκήνωση. Μπορείτε να μας γράφετε και εκεί. Και τέλος, τώρα θα περάσει και το τηλέφωνο, είναι το 0030-231-042-3252. Είναι το τηλέφωνο του στούντιο στη Θεσσαλονίκη, τώρα περνάει από κάτω. Έτσι, η περιουραίωση οργάνωση που λέγαμε. Έχω πολύ περιέργεια να δω τι περνάει. Κι εγώ. Τι περνάει από κάτω. Μπούγκερ. Α, δεν μας μιλάνε. Δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, εμείς θέλω να σου πω ότι ερώτηση κοινού για σήμερα δεν θα έχουμε. Δεν υπάρχει. Ωστόσο, όμως. Αν θέλετε, συνδέετε καλά να μας απαντήσετε σε κάποια ερώτηση. Μπορείτε να κάνετε για την ερώτηση και την απάντηση και να μας τη στείλετε. Να μας προτείνετε διάφορα πράγματα. Η εκπομπή, παιδιά, είναι interactive. Την κάνετε εσείς από το σπίτι σας, την κάνουμε εμείς από εδώ. Την κάνουν. Βοηθάμε ένας τον άλλον. Το κοινό μας εδώ. Την κάνει ο Μπιρμπίλης. Ο Μπιρμπίλης. Πάμε για ένα κοινό πρόγραμμα για τον Μπιρμπίλη. Ξέρετε, η εκπομπή σήμερα θα καλυφθεί από χειροκροτήματα. Γιατί λόγω χιονιού, ξέρετε, πήγαν τα σχέδια στράφη. Τέλος πάντων. Θα πω λοιπόν εγώ ότι αφού τελειώσουμε εδώ από την εκπομπή, τι θα πάμε να κάνουμε, Στέλιο? Δεν θα πάμε να κάνουμε σπα. Σπα. Θα πάμε να κάνουμε σκι. Σκι. Snowboard. Ναι. Σπα. Σπα. Χιονοπόλεμο. Σίγουρα χιονοπόλεμο. Χιονάνθρωπο. Αυτά. Και θα γλεντήσουμε και θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε και πολύ ωραία θα περάσουμε. Και πού θα το βρούμε όμως το χιόνι, βρε Στέλιο? Βρε, 2.650 μέτρα έχει. Θα σκαρφαλώσουμε λίγο ακόμα. Εμείς είμαστε στα 1000 κάτι τώρα. Είμαστε. Ναι, ακόμα. Στην ουρά είμαστε, στην ουρά. Θα ανεβούμε. Θα ανέβουμε λοιπόν. Θα κάνουμε όσα, ό,τι άθλημα μας αρέσει. Σκι, snowboard. Καλά, μας ειδοποιούν τώρα από το control ότι. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Μας λένε ότι φαινόμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι, όντως. Και φαινόμαστε μόνο από εμάς. Δεν μας βλέπει κανένας άλλος. Αλλά είμαστε εδώ.
4.000 άτομα. Καλά, χειρότερα δεν θα μπορούσε να. Να δούμε πόσα views έχουμε λίγο εδώ, πάρα πολλά είναι. Πόσα, είναι. Πόσα. Γεμίζουμε την εκπομπή τώρα, το ξέρετε. Είναι 14, να μην είναι. Να τα μετράμε και αυτά, τι. Ψυχουλάκια, ψυχουλάκια. Λοιπόν, και καθώς εμείς έχουμε προλάβει να κάνουμε μία βόλτα στο Μπάνσκο, συναναστραφήκαμε και λίγο με τους ανθρώπους. Με τους ντόπιους, παιδί μου, με τους κατοίκους. Δεν πας στο χωριό να μιλήσεις με τον παππού του χωριού. Να πας στον Τρεοπόλη. Να πας ένα βράδυ, να βγεις έξω, ρε παιδί μου, σε ένα μαγάζι τραγουδάει κάποιος. Λοιπόν, εμείς πήγαμε σε ένα τέτοιο μαγαζί, την ώρα που ένας τοπικός καλλιτέχνης έκανε την πρόβα του και του ζητούσαμε γενικά σε άπτεστα βουλγάρικα να έρθει να μας πει το χιτάκι του, ρε παιδί μου, το τραγούδι εδώ πέρα που γίνεται χαμός στο Μπάνσκο. Πριν έρθει βέβαια να μας το πει, να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι όλοι. Όλοι. Μας κεράσανε εκεί πέρα, καλούδια, χυμούς, γάλατα, παιδική κατασκήνωση, όλα. Από όλα είχε. Μας είχαν ακούσει βέβαια και για την εκπομπή, γι' αυτό ήταν τόσο φιλόξενοι. Ναι, είχαν μάλλον του πόδου, του πόδου. Αν έρθετε και πείτε, είμαστε γνωστοί του Puzzle και εσείς, έτσι. Μισή τη λίγα, θα κόψω χρονιά όλα. Και που λέτε, αυτός ο καλλιτέχνης δέχτηκε τελικά να είναι κοντά μας. Α, δέχτηκε. Ναι. Καλά το είπα και εγώ πριν, λοιπόν, πριν. Δέχτηκε. Πριν, λίγο, πριν. Το βλέπω, δεν το βλέπω, τι να κάνω. Θα είναι κοντά μας, λοιπόν, και θα μας πει ένα από τα κομμάτια του. Θα κάνουμε εμείς τη μετάφραση. Ναι. Εσύ που ξέρεις καλά. Εγώ που ξέρω καλά. Εγώ θα κοιτάω, παιδιά. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε πάντα με τον καλλιτέχνη. Για να μπούμε έτσι γρήγορα. Έτσι, στο κλίμα των ημερών. Λοιπόν, οπότε θα φωνάξουμε τον ένα, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, τον τοπικό καλλιτέχνη που το όνομά του είναι. Πόκα! Πάμε να κύριο Πόκα! Έχετε για τον κύριο Πόκα! Τι έγινε, Santa Clara. Θα τραβώς μια τραβάλια σε πάζελα. Θα τραβώς νιτρούι ο ματόια. Βλέπει την εκπομπή φανατικά. Θα τραβώ για μποδέ τρούι ζουί. Ωραίο παλικάρι με τα μούσια του τα ωραία. Θα τραβώ βαζί. Τραβά ζουίνι. Τραβώ τζότσι καμερό βετσιχάτο. Αχ, κατώσκι. Ρε, κατώσκι. Θα τραβώ για. Κατώσκι. Το άλλο είναι YouTube. YouTube. Live streaming. Streaming. Τραβάει τα βάη στροβοίγι. Πάζω τα λέχαμ. Μας λέει ανέκδοτα, γι' αυτό γελάω. Γελάει κι αυτός. Ζώτρα μας δεν είναι. Λέει για εδώ, για τη ζωή στο Μπάνσκο, ότι πολύ ωραία τα περνάει. Είναι μέσα στη ζωή τώρα εδώ το χειμώνα. Επειδή ενδιαφέρονται λίγο από το κοινό μας, κάντωσε λίγο την ερώτηση σου αυτή. Ναι. Εσύ, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πόκαβ, αν έχει κάποια σχέση τώρα αυτή την περίοδο. Γιατί οι θαυμάστριες από την Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη, από τα Γιάννη έχουν τρελαθεί. Ναι, τραβάζω τα Ιαπώ, γκέι, τραβάζει γκέι. Είναι γκέι. Τρία άτομα μας βλέπουν, τρία άτομα μας βλέπουν. Ναι, που σημαίνει να ρούμε εδώ στα βουλγάρικα. Ναι, γκέι. Ναι. Δεν είναι χαρούμενο. Τραβανιέι. Δεν ακούσαμε καλά. Ναι. Ωραία, δεν είναι σε κάποια σε σχέση αυτή την περίοδο. Ναι, ναι. Όχι, όχι. Θέλει, είναι, νιώθει ελεύθερος. Ναι. Και... Ωραία. Ναι. Και χαρούμενος που είναι ελεύθερος. Ντόμπρε. Το λέτε. Ντόμπρε. Πόσο χρόνο. Λοιπόν, κοινό μου, εδώ. Μη φεύγετε. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να ρωτήσουμε τον κύριο Πόκαβ, συν τη άλλη, πες το συν τη άλλη, στα βουλγάρικα. Λοιπόν, αν ετοιμάζει κάποιο CD τώρα αυτή την περίοδο που θα κυκλοφορήσει και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη κυρίως. Μας ενδιαφέρει. Εντά, τραβούει σαλόνι, τραβούει the live, τραβούει love cast, βολίβι. Και στο τραβάει εδώ. Τέλεια! Ναι, μίστερ Σκούρας! Λοιπόν... Ναι, μπι! Πάρα πολύ ωραία, μας είπε! Ναι! Μας είπε λοιπόν ότι ναι, ετοιμάζει κάτι καινούργιο για τη Θεσσαλονίκη. Θα το παρουσιάσει σε ένα υπέροχο μαγαζί. Στο Love Casual Living. Στο Love Casual Living. Το οποίο είναι έτσι ένα μαγαζί δικό μας, της κατασκήνωσης Σκούρα.
Και να μην μπαίνουμε εμείς με την παρουσία. Επειδή ξέρω ότι θα φέρετε να προμοτάρετε τους ντροπαλότσους. Τα προμοτιούς. Επειδή δεν είναι να προμοτάρει το τραγούδι και στη χώρα μας, γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον η μισή Θεσσαλονίκη μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Θεσσαλονίκη που τρέχεται από 4 άτομα. Ναι. Λοιπόν, θα θέλαμε και τον παρακαλούσαμε να μας πει ένα τραγούδι, αν έχει κάποια μπαλάντα κυρίως. Ναι. Αν είχε κάποια μπαλάντα να μας τραγουδήσει που να εξυμνεί τον έρωτα σε Βουλγαρία και Ελλάδα. Τα. Και θα κάνουμε τη μετάφραση μετά εμείς. Και τα όνε, song, Μπαντός και Μπαμπούσκα. Μπαντός και Μπαμπούσκα. Μπαντός και Μπαμπούσκα και Πούκα. Παιδιά, δεθείτε, δυναμώστε τα ηχεία σας και απολαύστε έναν πραγματικό καλλιτέχνη. Να κρατάμε το ρυθμό. Ρυθμό βιτς, μις, κοντουρίτς. Да. Нет, не. Окей. Михаил, лего и паламаги, ты ли? Да, нет. Ритм. Ритм. Давай нет, бабушка, дрова, нет. Όπως ξέρετε, έτσι είναι η μπαλάντα εδώ στην Βουλγαρία, κάπως έτσι πάνε. Γιατί πάτε. Μπαλάντοβιτς, Ντομπροβιτς, Βουργάροβιτς. Да, δεν τραβώνει σε μπαμπάνσκο μπαλάντο. Εδώ παραδεσιακόβιτς τραγούδοβιτς. Δεν τραβάζνείτε. Δεν κατάλαβα τώρα τι σώμα. Πήρε. Σώμα με άλλη προφορά. Πέσκησε μένα. Ήθελα να το ρωτήσεις αν όντως τραγουδάνε έτσι τραγούδια. Αλλά δεν χρειάζεται, νομίζω ότι έχει πει πολλά όρκη. Θα ήθελα να το ρωτήσω, τελευταίο παιδιά. Τελευταίο. Αν θα ήθελα να κάτσει μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής και να παρακολουθήσει τους καλεσμένους μας. Ή έχει κάποια πρόβα. Τώρα μας παιδιά χάνουμε τηλεοπτικό χρόνο, δηλαδή. Εντάξει, δεν έχει τίποτα να κάνει, θα το ταΐσουμε και λίγο, λέει. Ναι. Φαγή. Ντα. Το φαγητό είναι σε όλες τις μας σπίτι. Πού να κάτσουμε, ντα. Σίκοβιτς, εδώ. Ξύλοβιτς, Πόποβιτς. Οπότε, μπράβο στον Πόκοφ. Διάφορα τα μπούσκα. Μπαμπούσκα, λέει. Τα μπούσκα. Και πλήρωση. Κλήρωση. Α, κλήρωση. Πάμε λοιπόν. Πριν το στην κλήρωση όμως. Ναι. Επειδή ξέρω ότι αυτή η μπαλάντα. Όχι. Ανέκδοτο έχουμε τώρα. Επειδή ξέρουμε ότι σας έχει πιάσει μια κατάθλιψη λίγο με την μπαλάντα, γιατί μιλούσε για τον έρωτα, για κάτι το. Πώς λέγεται αυτά που δεν γίνονται, ρε παιδί μου. Κάτι αποθυμένα, κάτι ανεκπλήρωτο. Το έβγαλε και η φωνή του Πόκα αυτό. Δεν μεταφράσαμε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Όλοι μπορέσατε να αντιληφθείτε. Νιώσαμε το συνέστημα αυτό, ναι, μας γέμισε όλους. Οπότε τώρα θα θέλαμε να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση, να σκάσει λίγο το χιλάκι σας, βρε. Οπότε θα θέλαμε να φωνάξουμε για το ανέκδοτο, καθώς λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων να κοτσολείς λείπει. Θα μας πει το ανέκδοτο αυτή τη φορά. Ο φίλος μας, ο ένας. Και μοναδικός. Ο ανεπανάληπτος. Απίστευτα καλός. Ο απίθυμενα καλός. Απίθυμενα καλός. Και θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα για τον Μπυρμπύλη! Ο οποίος μπαίνει τον κρατό από μπροστά. Ας το νιώθω κορμά. Ω, τα ντροβόζει! Καμέροβιτς, Πλάτοβιτς, Καμέροβιτς. Χαίρετε. Εδώ κοντά μας. Κάτω, κάτω. Ωπ!
πολύ ωραία η παρέαση εδώ πέρα, παιδιά. Εδώ, εδώ, πηγαίνει. Κάτσε εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς που θα κάτσετε. Από εδώ, εδώ, πολύ ωραία. Εδώ, όλοι ήταν μια παρέα. Α, πολύ ωραία είστε τώρα, παιδιά. Μπιμπιλί, θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για τον εαυτό σου. Τι να πω δηλαδή, ρε παιδιά. Εσένα, γιατί πιστεύω ότι ενδιαφέρει πολύ. Γράψτε στο Facebook ότι είναι ο Μπιμπιλί εδώ πέρα. Γράψτε τσάκα τσάκα λίγο. Φοιτητής είμαι κι εγώ, ρε παιδιά. Αυτοματισμό σπουδάζω. Είμαι 20 χρονών. 20 χρονών. Είμαι καρκίνος. Καρκίνος. Επίκαιρο. 16 Ιουλίου. Αυτά. Από ποια άλλο να πω. Να ρωτάω εγώ από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα ήθελα να ρωτήσω ο Μπιρμπίλη. Να πείτε μου, πείτε μου. Γράψαμε τον Μπιρμπίλη, είναι εδώ. Το γράψαμε, ωραία. Ωραία, θα περιμένω να κάνω. Θα την κάνω δύο φορές την ερώτηση. Ναι. Θέλω να μας απαντήσει μία για εμάς εδώ πέρα και σε λίγο για τα 100 κοριτσάκια που θα μας βλέπουν. Μπιρμπίλη. Ξέρει κανείς την ερώτηση που θα κάνω. Όχι. Είσαι ελεύθερος. Νομίζω απάντησα πριν από δύο λεπτά στην ερώτηση. Θέλω να ξαναμάθουμε. Είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος, ναι. Κορίτσια, είναι ελεύθερος, ρε κορίτσια. Χειροκρότημα, γι' αυτό χειροκρότημα. Αγόρια, επίση έτσι τίποτα. Δεν χρειάζεται. Είναι μια απειλή ο Μπιρμπίλης για τα αγόρια. Αχ, Μπιρμπίλη, Μπιρμπίλη, όλα καλά. Όλα πολύ όμορφα, παιδιά. Πολύ μ' αρέσει εδώ πέρα. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ ωραία περνάω εδώ πέρα. Θέλω να σου πω κανένα ανέκδοτο, μήπως. Α, έχει ετοιμάσει ένα ανέκδοτο. Ξέρει ανέκδοτο. Ξέρω ένα πολύ δυνατό. Για να πες. Θέλω το δυνατό σου ανέκδοτο. Είναι κανένα τρίλικο τουλάχιστον. Όχι, όχι, μικρό είναι, μικρό. Είναι μια κότα. Μια κότα που. Αυτή η κότα. Ναι. Σηκώνει το ένα πόδι. Ναι. Μετά σηκώνει και το άλλο. Ναι. Και μετά σηκώνει και το άλλο. Και μετά πέφτει, ρε φίλε. Απίστευτο. Αχ, ρε φίλε. Απίστευτο. Δεν απίστευτο. Αυτό το ανέκδοτο. Τι κάνατε, γελάτε. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, το πω στα βουλγάρικα. Για πες, μήπως καταλάβει. Η ουμνια του κουρέτ. Η μπιασνιέ που είναι απορά. Δεν είναι απορά. Είναι τι είναι απορά. Είναι φορά. Τι είναι παντού, ρε, Πάσκος Ένα χαρούμενο διάλειμμα ήταν αυτό. Ξέρετε να κάνετε την κότα. Ξέρω πάρα πολύ. Ξέρω κι άλλο ζώα. Να κάνω. Κάνε μας, κάνε μας. Όχι, όχι. Δεν θα ήθελα. Να κάνουμε καμιά κλήρωση. Παιδιά, έχουμε ακόμα θέματα. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε μια κλήρωση τώρα. Ναι, παιδιά, εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια φοιτητική μαγειρική. Γιατί το κοινό. Φοιτητική μαγειρική. Το καλύτερο. Το κοινό μας, παιδιά, πιστεύω ότι βλέπει μετά από την επιτυχία του toast. Από την επιτυχία του φραπέ. Ήρθε η ώρα, παιδιά, σήμερα. Να μάθουμε να φτιάχνουμε, πάμε να να φτιάχνουμε, να φτιάχνουμε τσίχλες! Βασικά όχι τσίχλες, φούσκες με τσίχλες, Έχει διαφορά! Λοιπόν, γι' αυτό θα χρειαστούμε ένα κουτάκι τσίχλες. Ποιος θα μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό? Ναι, χρειαζόμαστε και έναν ακόμα. Θεοδώρα, σε παρακαλώ θα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε μαζί μας αγόρια τη Θεοδώρα, κάντε χαμό! Γεμίζει το πλατό. Έλα, Θοδωροβίτς. Θα θέλαμε να μοιράσει τον καθένα μας από δύο τσίχλες και να μας πεις λίγο πώς γίνεται αυτό με τις φούσκες. Και μην γυρνάς την πλάτη στο κοινό. Κοίτα το κοινό. Το κοιτάω. Στην κάμερα, πριν λίγο πιο κάτω. Επειδή έχουμε δύο κάμερες, μπερδεύεται. Τι. Ποιος θα... Εγώ. Όλοι θα κάνουμε. Κοίτα λίγο την κάμερα. Την κάμερα την κάτω. Ωραία τσίχλα. Πρέπει να ετοιμασίσουμε πρώτα αρκετά καλά, Ναι, ναι. Πετζίκλοβιτς, Στομάτοβιτς, καλά, φούσκο. Φούσκο, ντα, ντα, ντα. Ωραία. Και τώρα τι κάνουμε, Θεοδώρα, παίρνουμε τις οδηγίες. Τώρα. Την κάμερα, τι κάνουμε. Στο κοινό μόνο. Δεν τραβώς μία. Κάτι με τη γλώσσα δεν κάνουμε. Θα σας πω εγώ τι κάνουμε. Παίρνουμε τις τζίχλες, πώς είναι. Ναι, ναι. Ναι. Βάζουμε τη γλώσσα μέσα. Τζίχλα. Πού είναι αυτό. Αφού την έχουμε μαζί καλά. Και μετά. Πάμε.
Νιέτε! Α, και έτσι γίνεται. Το ξανακάνω, το ξανακάνω. Βίδε το, βίδε το. Μετά τη βίδε με πήγε έτσι πέσα. Ναι, ναι, με μεταφράζω εδώ, μεταφράζω. Δεν θα βάλει, δεν βίδε. Το είδατε? Το έκανα. Στο κοινό κάτω μου, ρε κουκόνα. Μου το έκανε. Τέλειο. Για να σα δω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Ούτε εγώ νομίζω. Ούτε εγώ, τι λάθο κάνω. Ρε παιδιά, μπορεί να κάνουμε κανένα καφέ πάλι. Εγώ το έκανα. Απλά θέλει πολύ πίεση να φυσήξει δυνατά. Είναι μεγάλη. Εδώ ο φίλος μας ο Πόκα τα κατάφερε. Μπράβο φίλε μας Πόκα. Μήπως κάνουμε μία φούσκα σήμερα, σαν εκπομπή. Ναι. Ωραία παιδιά. Επίσης πριν μπούμε στην κλήρωση και επίσης αυτοί οι δύο που μάλλον έχετε μείνει, αν έχετε μείνει, θα ήθελα να πω ότι σήμερα η εκπομπή μας ήταν... Εκτός ότι ήταν οργανωμένη. Πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό που θα δείτε από εμάς, από τον Πάνσκο. Ετοιμάζουμε παράλληλα μία μαγνητοσκοπημένη εκπομπή, η οποία θα έχει μέσα χιόνια, σκι, snowboard, τραγούδια. Τραγούδια και κανονική φοιτητική μαγειρική. Θα σας δείξουμε πώς σερβίρετε ένα παγωτό. Πώς γίνεται? Θέλω να φάω το παγωτό. Πώς, ναι, ναι, ναι. Έτσι γίνεται το παγωτό. Εσείς όλα τα θέλατε να τα χάσετε. Τη Δευτέρα λοιπόν, γύρω στις 8 με 9. 8 με 9. 3 με 4. Μετά τις 3. Θα το ανακοινώσουμε. Και 5 με 9. Θα όχι, θα ανεβεί η εκπομπή, την οποία την έχουμε γυρίσει σήμερα και αύριο. Τέλεια. Ωραία. Επίσης μπορούν να μας στέλνουν διάφορες προκλήσεις τις οποίες θα θέλανε να εκπληρώσουμε μέσα στο Facebook. Θα τις παρακολουθούμε εμείς και θα δούμε ποια θα κάνουμε τελικά. Ωραία, οπότε από σήμερα μέχρι το βράδυ μπορείτε να μας στέλνετε τις προκλήσεις σας, θα βρούμε τρόπο να τις δούμε και θα σας τις παρουσιάσουμε. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την κλήρωση γιατί περιμένουν... Περιμένουν και πάμε να κάνουν δική τους εκπομπή, οι Βούλγαροι. Βούλγαρ? Βούλγαρ, country. Your country. Ναι, Βούλγαρ. Eurovision contest. Να μοιράσουμε τα... Ναι, να μας τα μοιράσει ο Μπιρμπίλης, θα δώσει σε μερικούς σε μερικά. Αχ, κι άλλα! Πόσες συμμετοχές πια! Παιδιά, η συμμετοχή είναι τεράστια εδώ πέρα. Η αγωνία κορυφώνεται. Είναι ξεκάθαρο. Τι κλήρωνα αυτή την εβδομάδα, Μπιρμπίλη? Θα πρέπει να διαβάσουμε τα ονόματα. Φίλε μας, Μπιρμπίλη, θέλουμε να διαβάσουμε τα... Α, θα διαβάσουμε ένα το όνομα. Όχι, θα μας πάρει πάρα πολύ ώρα τελικά. Όχι, θα το αφήσουμε. Ωραία, φέρετε να τα βάλουμε εδώ τα όνοματα όλα. Αρχικά να πούμε ότι οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 60 και θα ήθελα να πω ότι πένα! Δεν θα κερδίσει, κοκόνα μου. Δεν πειράζει. Αλλά προσπαθεί. Ευχαριστούμε λοιπόν για τη συμμετοχή και. Συμμετείχει πένα, έτσι, φέδρα. Και παραπάνω, αν γίνεται να φτάσουμε. Λοιπόν, να μας το κάνει ο φίλος μας. Θα το γυρίσουμε, ναι, εννοείται. Θα το κουνήσει λίγο ο Μπιρμπίλης. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν ότι αυτή η κλήρωση είναι πάλι για ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Ολιά Λεμόνι. Ό,τι φάνε, ό,τι πιούνε, όλα δωρεάν. Όσο φάνε, όσο πιούνε, όλα δωρεάν. Μπορεί να πάρουν ένα φίλο τους και δύο φίλες τους, ναι. Να πάνε 4 φίλες, να πάνε 4 φίλοι, 2 και 2, 1 και 3, 3 και 1, ναι. 2 και 3. Και από κάνα και το διαστέκο, ένας θα πληρώσει. Δεν είναι 5, 5 ο Βίτσο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν. Ορίστε. Μετέβρασε ότι πίσω θέλουμε να κάνουμε την κλήρωση. Κλήροσόβιτς, Γιούτρα Βίξοβιτς, Χιουρόβιτς και εδώ, Τώρα δεν κατάλαβε. Τώρα δεν κατάλαβε. Δουράς, είναι πάτη κορμίδα από νιού πολλά. Α, δά, ναι, ωραία. Θα ανακατέψει τώρα εδώ ο φίλος μας ο Πόκα, θα ανακατέψει καλά. Έτσι ανακάτεψε. Τέλεια. Διάλεξε τώρα ένα. Διάλεξε ένα, πες του. Σνίμπα του κόλλα. Σνίμπα, βγει σνίμπα. Ένα μας. Σνίμπα σνιάσκι. Ο νικητής. Αυτό το διάλεξε. Είναι. Μισό λεπτό λίγο. Τι κερδίζει. Μισό παιδιά. Να το πάρουμε τώρα τηλέφωνο να του πούμε. Να το πάρουμε ένα τηλέφωνο να του πούμε τι κερδίζει.
Μισό να παρακαλέσω λίγο. Έχω και τον αριθμό του, γιατί τυχαίνει να είμαστε γνωστοί. Πω πω, θα χαιρεθώ πολύ από Βουλγαρία τώρα. Αξίζει, δεν πειράζει. Ναι, γεια σας! Ναι! Σήκωσέ το. Ναι, ναι! Ο Γιάννης, ο Γιωργαντάς, ο Πόκα! Δεν τραπάζουν γιατί. Ναι, ο ίδιος! Α, σας μπαίνουμε για μια κλήρωση που συμμετείχατε. Ναι, ναι, από το Σκουρά. Το Σκουρά είστε. Ναι, ναι, από το Σκουρά είμαστε, από την εκπομπή του Puzzle μας, βλέπετε. Ναι, ναι, έχετε εδώ πέρα 10.000 views. Επίσης ήταν και εδώ ένας Βούλγαρος. Ένας Πόκα. Συγγενής μου. Συγγενής. Μακρινή. Βουλγάρη και αρκούδα. Ναι, αρκούδα. Αρκουδίζει. Αρκουδίζει, ωραία. Λοιπόν, σας πήραμε γιατί μετά από τόσες συμμετοχές που είχατε, κερδίσατε ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα στο Ελιάλεμο! Ναι, επιτέλους, θα πάμε ξανά! Ναι! Σας λείπει, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα επιτέλους με βοήθησε! Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι εκτός ότι σας ακούμε καμπάνα, ότι ποια τρία άτομα θα πάρετε μαζί σας! Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί τώρα τελευταία δεν θέλω να πάω να φάω, έφαγα. Ναι. Θέλω να ξαναγίνει κλήρωση. Δεν θέλω να κερδίσω εγώ. Θέλω να χαρίσω τη θέση αυτήνα. Πολύ γενναιόδωρο. Α, να το κάνουμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πω, πω, σαν το Hunger Games που μπαίνει στη θέση του άλλου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται, αλλά ναι, θέλω να τη χαρίσω. Το δεχόμαστε. Σίγουρα Πόκα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... θα λυπηθώ βέβαια. Πόκα, όσο φαγητό θέλεις. Τώρα μην το παρατραβάς, ας το δώσουμε. Σε κάποιον άλλο που το έχουν ανάγκη. Εντάξει, θα σε κλείσουμε τώρα γιατί δεν έχουμε και πολλά λεφτά από το roaming. Ναι. Γεια σου ρε Πόκα, κουβαρδά, απλά. Ναι. Σπασί, πάτε, γεια. Σπασί, πάτε, ξέρω. Αυτό είναι πρέπει να σου πει, γεια. Παιδιά, μπράβο. Γιατί αβατραβαζούν, γιατί τα πω. Εξήγησε το πρέπει να το ξανακάνει τώρα. Πάμε πάλι να ανακατεύουμε. Η αγωνία κορυφώνει. Και ξαναπετυχαίνει. Ένα. Τζάντου τζάντες. Άι, άι. Λοιπόν, είναι η φίλη μας η Παραστατίδου Ειρήνη. Μπράβο η Παραστατίδου! 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 Ειρήνη! Παραστατίδου είναι! Κέρδες που μπορεί να γίνει ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα στο Λιάλε μόνο που μπορείς να πάρεις εμάς εδώ, γιατί ο Πόκα είναι από τη Βουλγαρία. Εμάς τους τρεις και η Θοδώρα, θα την κεράσουμε εμείς και να πάμε να πάμε στο Ελιά Λεμόνι, όποτε θέλεις, όσο θέλεις και με όποια παρέα θέλεις. Να πάμε να γλεντήσουμε. Μπράβο στην Παραστατίδου την Ειρήνη, μπράβο. Αλλά δεν ήτανε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ναι. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι επειδή και το σήμα πέφτει τώρα εδώ στη Βουλγαρία και δεν είναι καλό, να καλό θα ήταν να κλείσουμε. Να λίγο το κοινό μας, να πούμε όλοι μαζί έτσι, ναι, ναι. Ένα δύο, ένα χρόνια πολλά. Θα θέλαμε λίγο το κοινό να πει, να εισέλει εδώ στο στούντιο. Ελάτε όλο το κοινό λίγο εδώ κοντά. Ελάτε, ελάτε. Να τα κορίτσια εδώ, πείτε το. Θα δείστε και λίγο κάτω. Μουρά, μουρά, ντάμαϊ, ντάμαϊ, σύσμα, ντάμαϊ. Εδώ καθίστε κάτω. Από το υπέροχο Μπάντσκο λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Μια βροχερή Παρασκευή. Ντόπλε κρίσμα. Όλοι μαζί να σας ευχηθούμε με το 3. Ωραία. Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Παιδιά, πάμε να το κάνουμε έτσι οργανωμένα με το 3. Με 3 χρόνια πολλά, καλή χρονιά, συναφίσου μου, ξουμούτσι. Χρόνια πολλά, μπορείς να πεις. Λαβαντοβή, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πολλά. Δεν βάζετε. Συμμετείχεις στο πρώτο σκέλος εσύ. Λοιπόν. 1, 2, 3. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χαρούμενη τρίση πρωτοχρονιά. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Τα λέμε με το Puzzle την άλλη εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα ακόμη θα τα πούμε, φιλιά.